Αγαπητοί τηλεθεατέ, χαίρετε. Υπάρχει μια μεγάλη κατηγορία ανθρωπίνων παθών τα οποία σχετίζονται με το επιθυμητικό μέρος της ψυχής και με τα οποία σκοπεύουμε να ασχοληθούμε σε μία σειρά από τις επόμενες εκπομπές. Υπενθυμίζουμε ότι αρκετά από τα πάθη τα οποία μας απασχόλησαν σε περασμένες εκπομπές έχουν σχέση με το νοητικό μέρος της ανθρώπινης ψυχής. Στο νοητικό μέρος της ψυχής του ανθρώπου κέντρο είναι ο νους του ανθρώπου με κυρίαρχα στοιχεία τους λογισμούς, την κρίση, τη φαντασία, τη μνήμη. Ενώ στο επιθυμητικό μέρος της ψυχής του ανθρώπου είναι η καρδία με κυρίαρχα στοιχεία την επιθυμία και την ειδονή. Τι είναι η επιθυμία και τι είναι η ειδονή? Είναι θέματα ιδιαίτερα σημαντικά, βαθιά μεν, αλλά πολύ απαραίτητα για να τα γνωρίζουμε. Η επιθυμία είναι μία ισχυρότατη ψυχική δύναμη την οποία φύτευσε μέσα στον άνθρωπο, στον κάθε άνθρωπο, ο ίδιος ο δημιουργός της, ο αληθινός Θεός. Η ψυχική αυτή δύναμη έχει συγκεκριμένη κατεύθυνση, συγκεκριμένο προσανατολισμό και συγκεκριμένο στόχο. Παράδειγμα, υπάρχει η επιθυμία του φαγητού. Αισθανόμαστε την έλλειψη τροφής στο στομάχι μας και αμέσως επιθυμούμε να φάμε κάτι που μας είναι αρεστό. Διψούμε το καλοκαίρι και επιθυμούμε να ξεδιψάσουμε με νερό ή με κάποιο άλλο ποτό που μας αρέσει. Καθώς μεγαλώνουμε, επιθυμούμε να αποκτήσουμε γνώσεις για τον εαυτό μας, για τον κόσμο που μας περιβάλλει, να μάθουμε να σπουδάσουμε. Είναι αυτές έντονες επιθυμίες. Οι νέοι άνθρωποι έχουν βαθιά την επιθυμία για το γάμο. Η μάνα που έχει το παιδί της μακριά καίγεται από την επιθυμία να βρεθεί κοντά του. Όλος ο βίος μας είναι γεμάτος από αμέτρητες φυσικές επιθυμίες. Και τέτοιες φυσικές επιθυμίες είχε αυτός ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος εκτός από τέλειος Θεός ήταν και τέλειος άνθρωπος. Πεινούσε, διψούσε, επιθυμούσε την καλή κοινωνία με τους μαθητές του. Πόσο χαρακτηριστικός είναι εκείνος ο λόγος, τον οποίο απίφθινε στους μαθητές του λίγο πριν από το τελευταίο Πάσχα στον επίγειο βίο του. «Επιθυμία επεθύμησα τούτο το Πάσχα φαγήν με θυμών». Έχω μεγάλη επιθυμία αυτό το Πάσχα να φάγω μαζί σας. Ποιος όμως είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο υπάρχει μέσα στον άνθρωπο ή, να πούμε καλύτερα, έχει δοθεί στον άνθρωπο αυτή η δύναμη της επιθυμίας? Γιατί δηλαδή ο Θεός την τοποθέτησε μέσα στο πλάσμα του? Όπως μας διαβεβαιώνουν οι πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι κατέχουν και εξηγούν αυθεντικά την αποκάλυψη του Θεού, η δύναμη της ανθρωπίνης επιθυμίας είναι τοποθετημένη μέσα στον άνθρωπο για να τον οθεί προς τον Θεό, προς τον πλάστη του και τον πατέρα του. Αυτή την αλήθεια την εκφράζει με μια υπέροχη ποιητική εικόνα ο προφητάναξ Δαβίδ. Διαβάζουμε στους ψαλμούς του: «Ον τρόπον επιποθεί η έλαφος επί τα σπηγάς των υδάτων, ούτως επιποθεί η ψυχή μου προς ο Θεός». Όπως δηλαδή λαχταράει το ελάφι το διψασμένο να βρει την πηγή, έτσι ακριβώς η ψυχή μου λαχταράει να βρει εσένα, Θεέ μου. Υπάρχει λοιπόν μέσα στον άνθρωπο τοποθετημένη η δύναμη της επιθυμίας για να τον βοηθεί να πλησιάσει το Θεό και να ενωθεί μαζί του. Είναι μια δύναμη για να εξυπηρετήσει τον κύριο σκοπό του ανθρώπου, που όπως πολλές φορές είπαμε είναι
η ένωσή του με το Θεό, η θέωση. Ο πλάστης και δημιουργός έπλασε τον άνθρωπο με αυτόν τον σκοπό, δηλαδή τη θέωση. Συγχρόνως όμως, του δόρισε και τα μέσα για να μπορεί να φτάσει σε αυτόν. Και ένα από τα μέσα είναι η δύναμη της επιθυμίας. Όπως ο πύραυλος, για να εκπληρώσει το σκοπό του, για να φτάσει δηλαδή στον προορισμό του, παραδείγματος χάρη στη σελήνη, χρειάζεται απαραίτητα την οστική δύναμη. Έτσι ακριβώς και ο άνθρωπος χρειάζεται τη δύναμη της επιθυμίας για να εκπληρώσει το δικό του σκοπό, να φτάσει στη θέωση. Ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας λέγει ότι το μάτι δημιουργήθηκε έτσι ώστε να είναι κατάλληλο να δέχεται το φως και η αίσθηση της ακοής να είναι κατάλληλη να δέχεται τους ήχους. Η δε επιθυμία της ψυχής να κατευθύνεται μόνο προς τον Χριστό. Η ψυχή του ανθρώπου είναι όπως το ηλιόλουδο, αυτό που στρέφεται πάντα προς τον ήλιο, όπως η μαγνητική βελόνη που στρέφεται πάντα προς το βορρά. Είναι αυτό που γράφει ο Τερτυλιανός, ότι η ψυχή του ανθρώπου είναι εκφύσεως χριστιανική. Από μόνη της δηλαδή στρέφεται προς τον Θεό τον πλάστη του. Ο Μέγας Βασίλειος παρατηρεί ότι το ακρότατον των ορεκτών εστίν Θεόν των άνθρωπων γενέστε. Δηλαδή, η βαθύτερη επιθυμία του ανθρώπου στην φυσιολογική του κατάσταση είναι να θεωθεί, να γίνει κατά χάριν Θεός. Αυτό ψάλλουμε και σε απολυτίκια κάποιων Αγίων, ότι ο Θεός είναι των εφετών η ακρότης. Τι σημαίνει αυτό, των εφετών η ακρότης? Από όλα δηλαδή που επιθυμεί ο άνθρωπος, το ανώτερο και σπουδαιότερο είναι αυτός ο Θεός. Με την επιθυμία του ανθρώπου συνδέεται απαραίτητα, αγαπητοί μου, και η ειδονή. Η ειδονή είναι η μεγάλη ευχαρίστηση, η βαθύτατη χαρά, η εφροσύνη που προέρχεται από την ικανοποίηση της επιθυμίας. Παραδείγματος χάρη, ικανοποίηση από τη γεύση ενός καλού φαγητού ή από τη λύση ενός προβλήματος ή από τη συνάντηση ενός αγαπητού προσώπου. Οι πρωτόπλαστοι, πριν από την πτώση, ζούσαν με μία κυρίαρχη επιθυμία, να είναι μαζί με τον Θεό. Και ήδη από το φυσικό αυτό προσανατολισμό της επιθυμίας, απολάμβαναν μία έντονη πνευματική τέρψη, η οποία γινόταν απερίγραπτη στη συνάντησή τους με τον Θεό. Αυτή η θεία, η μακαρία ειδονή, όπως την αποκαλεί ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, είναι για τον άνθρωπο η πιο μεγάλη και πιο βαθιά χαρά και προέρχεται από τη μετοχή του στη ζωή του απείρου Θεού. Πρόκειται για το πλήρωμα της χαράς που προσφέρει ο ίδιος ο Χριστός. «Ταύτα λελάλικα ημίν» είναι τα λόγια του Χριστού. «Ταύτα λελάλικα ημίν» είναι η χαρά η εμή εν ημίν μένει και η χαρά ημών πληρωθεί. Μέσα στον Παράδεισο, ο Θεός αποτελούσε για τον άνθρωπο τη μοναδική και αληθινή πηγή ειδονής. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις λέγει ότι τότε ο άνθρωπος ζούσε μόνον του Κυρίου κατά τρυφών. Ότι δηλαδή μέσα στον Παράδεισο ζούσε την τέλεια χαρά και αυτήν την έβρισκε μόνο στην αγαπητική συναναστροφή του με το Θεό. Δεν του χρειαζόταν τίποτα άλλο για να γεμίσει η ψυχή του. Οι πρωτόπλαστοι, και όταν ακόμη δέχονταν ή χρησιμοποιούσαν τα αισθητά πράγματα, έβλεπαν δηλαδή τα ωραία δέντρα, έτρωγαν τους καρπούς, έπιναν το νερό, δεν βίωναν την ειδονή από αυτά, αλλά από το Θεό που τους τα δόρισε. Σκέψου ένα πολύ απλό δικό σου παράδειγμα. Αγαπάς πολύ ένα πρόσωπο και σου προσφέρει ένα δώρο χρήσιμο αντικείμενο που σε χορταίνει ή σε εξυπηρετεί. Δεν χαίρεσαι τόσο με την απόλαυση ή την εξυπηρέτηση, αλλά με το πρόσωπο που σου το έδωκε.
Αυτή ήταν η φυσική κατάσταση του ανθρώπου με προσανατολισμένη την επιθυμία προς τον Θεό. Ο Άγιος Μάξιμος, ο ομολογητής, λέγει ότι ο Θεός που δημιούργησε τον άνθρωπο δεν έδωκε σε αυτόν και την ανεξάρτητη ειδονή των αισθητών πραγμάτων. Την ειδονή δηλαδή που είναι ειδονή από μόνη της, από τα πράγματα. Αλλά ειδονή που προέρχεται από τον ίδιο το Θεό. Όλα αυτά όμως, αγαπητοί μου, άλλαξαν με την επέμβαση του μισανθρώπου διαβόλου. Τι έκαμε ο διάβολος? Εισηγήθηκε τον αποπροσανατολισμό της επιθυμίας. Ενώ αυτή ήταν από την αρχή στραμμένη προς το Θεό, εκείνος εισηγήθηκε να αλλάξει κατεύθυνση και να στραφεί προς τα κτίσματα. Ο Άγιος Μάξιμος πάλι παρατηρεί ότι ο διάβολος έπεισε με απάτη τον άνθρωπο να στρέψει την επιθυμία της ψυχής από αυτό που επέτρεψε ο Θεός προς το απηγορευμένο και έτσι να οδηγηθεί στην παράβαση της εντολής. Στην ουσία, οι πρωτόπλαστοι με την εισήγηση του διαβόλου άλλαξαν την αρχική κατεύθυνση της επιθυμίας για να απολαμβάνουν τα υλικά πράγματα αυτόνομα, από μόνοι τους, εγωιστικά, παραμερίζοντας δηλαδή το Θεό. Για να το καταλάβουμε αυτό καλύτερα, είναι ως σαν κάποιος να σου δωρίζει ένα τέλειο μηχάνημα και να σου δείχνει το σωστό τρόπο χρήσεως. Και ύστερα να εμφανίζεται κάποιος άλλος που παριστάνει το μηχανικό, ενώ είναι δολιοφθορέας, και να σε πείθει να αλλάξεις τον προγραμματισμό του και τον τρόπο χρήσεως. Να έχεις παραδείγματος χάρη μια μηχανή που είναι κατασκευασμένη να καίει βενζίνη και αυτό να σου λέει να βάλεις μέσα σε αυτήν κεροζίνη. Έτσι διαστράφηκε η επιθυμία στον άνθρωπο. Άλλαξε δηλαδή τον αρχικό της, τον σωστό προσανατολισμό. Ο άνθρωπος με τη διεστραμμένη και αποπροσανατολισμένη επιθυμία αποστρέφεται το Θεό. Τον αγνοεί, αυτόν που φύτευσε μέσα του την επιθυμία και επιθυμεί πλέον τα κτίσματα χωρίς το Θεό. Αυτή η αλλαγή έχει τις επιπτώσεις της. Επιπτώσεις που φανερώνονται με διαφόρους τρόπους. Πρώτα-πρώτα, η επιθυμία του ανθρώπου που αρχικά είναι μία, ενιαία και έχει ως μόνο στόχο το Θεό, τώρα μετά από την πτώση διασπάται. Μερίζεται σε πολλές επιμέρους επιθυμίες, οι οποίες συχνά είναι και αντίθετες μεταξύ τους. Επιθυμεί παραδείγματος χάρη ο άνθρωπος τη σωματική υγεία. Συγχρόνως όμως επιθυμεί και την απόλαυση από καταχρήσεις σε ποτά, σε ναρκωτικά που καταστρέφουν την υγεία. Εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε μια άλλη πτυχή για την επιθυμία. Υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν ότι υπάρχουν εξ αρχής στον άνθρωπο δύο ειδών επιθυμίες. Οι καλές και οι κακές. Αυτό όμως δεν ισχύει. Στην πραγματικότητα η επιθυμία του ανθρώπου όπως την τοποθέτησε μέσα του ο Θεός, είναι μία. Και αυτή η επιθυμία διαστρέφεται και γίνεται αμαρτωλή ή επανέρχεται, διορθώνεται, θεραπεύεται και τότε είναι καλή. Η μία επιθυμία αλλάζει προσανατολισμό. Ο πρώτος είναι ο φυσικός της προσανατολισμός και ο άλλος είναι ο παραφύσιν, ο αφύσικος. Σκεφτείτε ως παράδειγμα τον ανθρώπινο οργανισμό. Όταν είναι υγιής, διψά για το νερό. Ενώ όταν διαστραφεί, διψά για το εινόπνευμα ή για το ναρκωτικό. Οι δύο προσανατολισμοί της ανθρώπινης επιθυμίας είναι εντελώς αντίθετοι. Είναι αυτό που γράφει ο Απόστολος Παύλος στους Γαλάτες. «Λέγω δε εμπνεύματι περιπατείτε και επιθυμίαν σαρκός ουμή τελέσετε. Η γάρ σάρξ επιθυμεί κατά του πνεύματος, το δε πνεύμα κατά της σαρκός. Ταύτα δε αντίκειται, αντίκειται αλλήλης». Παρουσιάζει ο Απόστολος Παύλος τις δύο μορφές, τους δύο προσανατολισμούς της επιθυμίας. Και όταν η επιθυμία είναι προσανατολισμένη προς τα υλικά κτίσματα και την αμαρτία, την ονομάζει σαρκική. Όταν είναι προσανατολισμένη προς το Θεό, την ονομάζει πνευματική. Πιο αποκαλυπτικός
είναι ο λόγος του ιδίου του Χριστού. Ουδύνατε δυσί κυρίες δουλεύειν, ή γαρ τον ένα μισήσει και τον έτερον καταφρονήσει, ή ένος ανθέξεται και του εταίρου καταφρονήσει. Δεν μπορεί δηλαδή κανείς να έχει δυο αφεντικά και να συμφωνεί και με τα δύο. Σύμφωνα με τους παραπάνω λόγους, δεν υπάρχουν δύο επιθυμίες, μία πνευματική και μία σαρκική, ούτε δύο κύριοι μέσα στον άνθρωπο, αλλά μία επιθυμία η οποία άλλοτε προσανατολίζεται πνευματικά και άλλοτε σαρκικά. Άλλοτε στρέφεται στο Θεό και άλλοτε στον Αντίχριστο. Η επιθυμία του ανθρώπου είναι τρεπτή και όταν την αποσύρει από το ένα αντικείμενο, την προσιλώνει στο άλλο αντικείμενο. Όταν η παραφύση λειτουργία της επιθυμίας αυτής που είναι προσανατολισμένη προς τα κτίσματα, δηλαδή προς τους ανθρώπους, στα χρήματα, στα φαγητά, στις άλλες αμαρτίες, όταν αυτή ικανοποιείται, τότε γεύεται την ειδονή. Όμως, ποια ειδονή? Εδώ χρειάζεται κι άλλη διάκριση. Υπάρχει ειδονή και ειδονή. Έχουν και οι δύο το ίδιο όνομα, αλλά διαφορετικό περιεχόμενο. Ανάμεσά τους υπάρχει χάσμα μέγα. Η ειδονή από την καταφύση προσανατολισμένη επιθυμία είναι φυσική, γνήσια, αληθινή. Η ειδονή που προέρχεται από την ικανοποίηση της παραφύσιν επιθυμίας είναι και αυτή παραφύση. Είναι η ειδονή άρρωστη. Και αυτή η αφύσικη ειδονή έχει για τους διακριτικούς πατέρες τα γνωρίσματά της. Μας τα καταγράφει συνοπτικά ο Άγιος Κάλιστος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Λέγει, η μη νοερή αλλά σαρκική ειδονή κατά λάθος θα μπορούσε να ονομαστεί ειδονή, επειδή όταν πραγματοποιηθεί έχει ως επακόλουθο την πικρή μεταμέλεια. Είναι καταφάνερο πως γι' αυτό διαψεύδεται η ονομασία της ως ειδονής. Η ειδονή αυτή είναι πλαστή, άσχετη προς τη λογική ψυχή, αλόγιστη, γι' αυτό χυδαία, δυσκίνητη, φίλη του σκοταδιού, θορυβώδης, ενοχλητική, πρόσκαιρη, ευκολομάραντη και φθαρτή. Η ειδονή αυτή, όταν γεράσει το σώμα, αθέλητα και όλη η ντροπή μεταπηδάει από τη μια μορφή στην άλλη, είναι αξιοκατάκριτη, πρόξενη η έκφραση άθλιας ζωής, δυσκολομεταχείριστη, ανελεύθερη, όλη η ντροπή, με βρώμικο φρόνημα, ηλίθια, απρόσωπη, με κατάληξη την απόγνωση, απερίσκεπτη και επιπόλαιη, πρόξενη λύπης σκοτεινής σε όποιον την πραγματοποιεί, αφού αυτή λάβει χώρα. Η περιγραφή, η καταπληκτική αυτή περιγραφή των γνωρισμάτων της παραφύσιν επιθυμίας από τον Όσιο Κάλιστο Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως είναι τόσο βαθιά ώστε και τόσο πλούσια ώστε θα απαιτούνταν πολλές ώρες να την αναλύσουμε διεξοδικά. Θα επιχειρήσω γι' αυτό να επισημάνω τα κυριότερα από τα γνωρίσματα που αναφέρει. Είναι πρώτα-πρώτα η ειδονή αμαρτωλή, παραφύσιν ειδονή ή αλλιώς αμαρτωλή ειδονή. Είναι πλαστή. Δεν είναι αυθεντική, δεν είναι γνήσια. Είναι το είδωλο της αληθινής ειδονής. Είναι όπως όλες οι ψευδεπίγραφες απομιμήσεις. Όπως οι χάντρες αντί για τα διαμάντια. Όπως οι τεχνητές γεύσεις της φράουλας, του πορτοκαλιού, του ανανά. Είναι όμως όπως η ζωγραφισμένη φωτιά στο τζάκι. Έτσι και ο άνθρωπος ζει μόνο με την ψευδαίσθηση ότι γεύεται την ειδονή. Κατά αυτόν τον τρόπο, ο κόσμος καθίσταται για τον άνθρωπο μια φανταστική προβολή των επιθυμιών του. Τα κτίσματα, τα φαγητά, τα ποτά, τα χρήματα, τα κτήματα, τα σώματα γίνονται μέσα ικανοποίησης των παθών του και όργανα για την αισθητή ειδονή. Οι σχέσεις του ανθρώπου με όλα τα όντα της δημιουργίας και τους ίδιους τους συνανθρώπους του φτάνουν σε πλήρη διαστροφή, καθώς όλα αυτά
χάνοντας από τα μάτια τους την πνευματική αξία, καταντούν απλώς όργανα ειδονής. Οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων γίνονται ουσιαστικά σχέσεις αντικειμένων προς αντικείμενα. Ένα άλλο γνώρισμα της αμαρτωλής ειδονής είναι ότι αυτή είναι εφήμερη, πρόσκαιρη και ευμάραντη. Έτσι την ονομάζει Όσιος Κάλιστος. Και ο Άγιος Μάξιμος λέγει πως είναι παρόν, παρόν αγαθόν. Είναι μονοτορινό αγαθό, χωρίς διάρκεια. Η ειδονή των αισθήσεων δεν έχει μέλλον, δεν έχει διάρκεια. Είναι τόσο μικρή, ώστε κάποτε να είναι και στιγμιαία. Μέχρι να εμφανιστεί, εξαφανίζεται. Μέχρι να ανθίσει, μαραίνεται και πεθαίνει. Κι ύστερα είναι ως σαν να μην υπήρξε ποτέ. Όταν ο άνθρωπος που εμπιστεύτηκε τις παραφύσιν επιθυμίες και γεύτηκε αχόρταγα τις αισθησιακές ειδονές, συνειδητοποιεί το πρόσκαιρο και το ευμάραντο αυτόν, καθώς αρρωσταίνει, γυράσκει, αποτυγχάνει στα σχέδιά του, τότε εάν δεν μετανοήσει, πέφτει σε μαρασμό και σε απόγνωση. Αυτήν την αλήθεια την εκφράζουν μέσα από τη δική τους την εμπειρία σύγχρονοι ποιητές. Στον Κώστα Ουράνη έχουμε συχνά λόγο τραγικό. Μας λέει σε ένα ποίημά του: «Σαν σε πηγάδι σκύβω εντός μου, στο σκοτεινό του το βυθό, πέτρα του ρίχνω τη φωνή μου, μα δεν μου στέλνει μια νυχό. Σιωπή, μονάχα και αδειοσύνη, κουρνιάζουν λες και το νερό, μέσα στο τρίσβαθο πηγάδι να έχει στερέψει από καιρό». Στα νιάτα του ακόμη, ο Κώστας Χατζόπουλος τραγουδάει: «Εγώ τα μάρανα τα ρόδα, εγώ το σώπασα τα ειδόνι, μα η συννεφιά με πνίγει τώρα, ο πέστε μου που ξημερώνει. Κι ήτανε κάπου ένα παλάτι, κι είναι κάπου τώρα ένα ρημάδι, ό, την ψυχή που έχει κλεισμένο στα βάθη της το μαύρο άδι. Κι απόστασα μέρες και νύχτες, μέσα στην έρημο διπόρος, κι ούτε γυαλός ξανήγει ο μπρός μου, κι ούτε πια βλέπω πίσω τόρος». Και ο Ναπολέων Λαπαθιώτης επισφραγίζει: «Κι εμείς ένα πρωί είχαμε κινήσει, μόλις ο κάμπος είχε κοκκινήσει, με μάτια που τα φλόγιζε η χαρά. Μα τα μεσάνυχτα είχαμε γυρίσει με καταματωμένα τα φτερά». Αγαπητοί τηλεθεατές, επειδή η κλεψίδα του χρόνου δεν μας δίνει άλλα περιθώρια, γι' αυτό θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή. Για τώρα, αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε.